Το Αμερικανικό Πεντάγωνο περιμένει εισβολή τη Κίνα στην Ταϊβάν μέσα στην επόμενη τριετία και όλα τα αποτελέσματα των προσωμιώσεων έδειξαν πω ακόμα και αν κερδίσει και καταστρέψει το κινέζικο ναυτικό, οι απώλειε των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι τόσο μεγάλε που θα υποβαθμιστεί η θέση του στην παγκόσμια σκακέρα ισχύω. Στα τέλη του Δεκεμβρίου 2022, ο Λευκό 20 είχε εκδώσει ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένε Πολιτείε ανησυχούσαν για τη στρατιωτική δραστηριότητα τη Κίνα κοντά στην Ταϊβάν, την οποία χαρακτήριζαν προκλητική και αποσταθεροποιητική. Όπω είχαν αναφέρει στην ανακοίνωση, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ταϊβάν για να διατηρήσει επαρκεί ικανότητε αυτοάμυνα, σύμφωνα με τι μακροχρόνιε δεσμεύσει μα και με την πολιτική μα τη Μία Κίνα τώρα το Αμερικανικό Πεντάγωνε εξέτασε 22 σενάρια πολεμικής εμπλοκής με τις κινέζικες δυνάμεις στην επικράτεια της Ταϊβάν και σε όλες τις προσωμιώσεις προκύπτει πως θα χαθούν χιλιάδες στρατιώτες, τουλάχιστον δύο αεροπλανοφόρα, ενώ η Ταϊβάν οικονομικά και στρατιωτικά θα γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω. Πρόκειται για το δεύτερο πακέτο προσωμιώσεων που πραγματοποίησε το αμερικανικό Think Tank Center for Strategic and International Studies, CSIS, μέσα σε ένα εξάμεινο. Οι Αμερικανοί είναι βέβαιοι πω ο νέο πόλεμο είναι θέμα χρόνου και μάλιστα η νέα αυτή σύραξη θα προκαλέσει την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιαπωνία. Όπω σημειώνει η αναφορά, ένα πόλεμο για την Ταϊβάν θα μπορούσε να αφήσει τον νικηφόρο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια κατάσταση εξίσου ανάπηρη με τι ιτημένε κινέζικε δυνάμει. Το CNN εξέτασε ένα αντίγραφο τη έκθεση με τίτλο Η πρώτη μάχη του επόμενου πολέμου σχετικά με τα πολεμικά σενάρια που διεξήγαγε το CSIS. Τα σενάρια περιγράφουν ένα ζωφερό μέλλον για την Ταϊβάν ακόμα και αν δεν πετύχει η κινεζική εισβολή.